Κάθε φορά που υπάρχει θέμα με παρακολουθήσεις αλλά και σε άλλες άσχετες φάσεις οι κεντροαριστεροί μας θυμίζουν τον Μαυρίκη. Οι κεντροδεξιοί όμως δεν θυμίζουν τις καταθέσεις των υπαλλήλων της ΕΥΠ στη Βουλή, σύμφωνα με τις οποίες με εντολή του τότε διοικητή της ΕΥΠ Κώστα Τσίμα, της απόλυτης εμπιστοσύνης του Ανδρέα Παπανδρέου, παρακολουθούσαν τα τηλέφωνα Μητσοτάκη και άλλων στελεχών της Νιδέλτα. Είναι χαρακτηριστικό ότι 20 περίπου μέρες πριν τις εκλογές του Ιουνίου του 89, τα δύο ραδιόφωνα της Αυριανής σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη μετέδωσαν υποκλαπίσα τηλεφωνική συνομιλία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη για προσωπικά του θέματα. Επίσης δεν θυμίζουν τις απίστευτες δηλώσεις του διοικητή του ΟΤΕ ότι παρακολουθεί τηλέφωνα στελεχών της ΝΙΔΕΛΤΑ και τη μη εκδίωξη του από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ μετά από αυτή την παραδοχή. Επίσης δεν θυμίζουν αυτά που είχε πει ο υπουργός του ΠΑΣΟΚ Λάζαρης, ότι δηλαδή ο Ανδρέας Παπανδρέου έστελνε συνέχεια τους κυπατζίδες έξω από το σπίτι του.